καλοκαίρι με τον καλό καιρό και τις μεγάλες μέρες του μας επιτρέπει να γράφουμε πολλά χιλιόμετρα. Μετά το ταξίδι μας στο Μαυροβούνιο και την Αλβανία, η δίψα μας για περιπέτεια δεν έσβησε. Σχεδιάσαμε ένα τριήμερο στην Ελλάδα και πάλι. Με τον Γιώργο ξεκινήσαμε το πρωί από τα Γιάννενα, ακολουθώντας την διαδρομή Γιάννενα-Καλαμπάκα και μέσω του Ε65 καταλήγουμε στο τελευταίο στριφτερό κομμάτι μετά τον Δομοκό. Αφετηρία μας ήταν η Λαμία, όπου και ενώθηκε η παρέα για να ξεκινήσουμε να ανέβουμε για το χωριό Κουμαρίτσι, όπου και ξεκινάει η χωμάτινη διαδρομή μας. Είμαστε στη Λαμία, γεμίσαμε βενζίνη, πιάμε ένα καφεδάκι, μαζεύτηκε όλη η παρέα. 4 άτομα είμαστε, 701 Enduro, TR800 Big, Africa Twin 1000 και Tenere 700. Ξεκινάμε για Γκιόνα τώρα. Η Γκιόνα είναι το πρώτο βουνό που θα διασχίσουμε και θα συνεχίσουμε με τα βουνά της Ήτης, των Παρδουσίων και των Αγράφων. Ωραίο μέρος εδώ. Κουμαρίτσι είναι εκεί απέναντι, εκεί ξεκινάει η διαδρομή μας. Ένα τμήμα της διαδρομής το έχουμε ξανακάνει. Ήταν ένα καταπληκτικό τριήμερο που ξεκινούσε πάλι από εδώ από το Κουμαρίτσι. Θα βάλω link πάνω στη γωνία να το δείτε. Εύκολη διαδρομή και καθόλου απαιτητική μέχρι την Παύγιανη. Πού είσαι ρε! Φουλ ροδιές εδώ. Μετά την Παύλιανη ακολουθούμε έναν χωματόδρομο που έχει καιρό να δει χρήση. Ω, κάπου αλλού είναι. Εδώ ρε. Έχει λίγο πιο ενδιαφέρον εδώ η διαδρομή. Άστε να πέσει! Έλα πάμε σιγά σιγά, έλα! Πάμε, πάμε, πάμε!
ρε φίλε. Α, είναι καλό ρε. Είναι καλό. Εντάξει, να ξεκουραστεί ήθελε. Πηγαίνετε από εκεί. Όπα, περίμενε ρε. Το 701 και πάλι ανέβασε θερμοκρασία. Oh. Θα βγούμε από εδώ πέρα. Δεξιά! Εδώ και πέρα η διαδρομή είναι πάλι εύκολη και απολαμβάνουμε το τοπίο. Έρχεται! Εν τέλει φτάσαμε στην Άσπαρτο έξω από το χωριό Καλοσκοπή. Γεμάτο έλατο η διαδρομή από αυτή την πλευρά. Θα ακολουθήσουμε την ασφάλτινη διαδρομή περνώντας από τα Λατομεία. Είναι η περιοχή της Γκιώνας με τα ορυχεία Βοξίτη. Θα βγούμε πάλι εκτός δρόμου για να περάσουμε στην πίσω πλευρά του βουνού. Η διαδρομή μας ανεβάζει σε υψόμετρο και μπορούμε να διακρίνουμε το Γαλαξίδι και την Ιταία στο βάθος. Είμαστε μέσα στο βουνό τώρα. Θα βγούμε σε λίγο πάλι στην άσφαλτο. Πλησιάζουμε τη λίμνη του Μόρνου, όπου και θα κάνουμε μια μικρή στάση. Γιώργο, περίμενε. Μη κόβεις.
το Λιδωρίκι, έχουμε γεμίσει βενζίνη. Πάμε να πούμε πάλι σε διαδρομή τώρα, τελευταία για σήμερα. Και η τεχνητή λίμνη του Μούρνου. Κινούμαστε δίπλα στη λίμνη και κατεύθυνση την ορεινή ναυπακτία. Και το φράγμα του Μούρνου. Και εδώ μπαίνουμε στην τελευταία χωμάτινη διαδρομή για σήμερα. Έχει περάσει το Grader και το έδαφος είναι σε αυτήν την περίπτωση δύσκολο. Πούδρα στην επιφάνεια, σκόνη και τρύπες από τις φέτες που βγάζει. Τι ωραία θα ήταν εδώ πριν περάσει το Grader. Η ώρα είναι κοντά 7, τώρα θα πάμε να βρούμε κάποιο σημείο διανυκτέρευσης. Μέσα στο δάσος, τέλειο μέρος, καταπληκτικό. Η θέα γίνεται όλο και πιο όμορφη. Επιλέξαμε να κατασκηνώσουμε λίγο έξω από το χωριό Τρίστενο. Είναι ένας πολύ ωραίος χώρος και άνετος. Εδώ λοιπόν θα κοιμηθούμε το βράδυ και το πρωί θα συνεχίσουμε το ταξίδι μας. Κάντε μια εγγραφή, αφήστε ένα like για να ικανοποιήσετε τον αλγόριθμο του Σωλήνα και πατήστε το καμπανάκι για να μην χάσετε τη συνέχεια του ταξιδιού μας.